πάλι μια μετοχική σύνθεση εφόσον ανέβει η ομάδα στην Βιτεχνική θα δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις του Λαρισαίου φιλάθλους. Το τρίτο σενάριο η λύση του πρωτοδικείου είναι μακρινό, είναι χειρότερο, εξαρτάται ποιοι θα διορίσουν το πρωτοδικείο. Για μένα το βασικό είναι υπάρχουν χρέη 7,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, 1 εκατομμύριο στο δημόσιο και 6,5 εκατομμύρια προσπαίκτες. Επίσης, το δεύτερο ζητούμενο είναι ποιος θα τρέξει τη χρονιά. Μια χρονιά όπως έκανε η άλλη φέτος, υπολογίζω ότι είναι γύρω στους 800-850.000, 1 εκατομμύριο κάπου εκεί. Δεν βάζω τα έξοδα τα οποία βαρύνουν τη γήπεδο Λάρισας ΑΕ και τη χρησιμοποίηση του γηπέδου. Το ζητούμενο είναι τον Ιούνιο. Αρχίζει η προετοιμασία Ιούλιο, πότε θα αρχίσει η ομάδα. Τι θα κάνει. Ποιος θα κλείσει προπονητικό κέντρο που χρειάζονται 10-15.000 ευρώ προκαταβολή. Ποιος θα κλείσει παίκτες που θα πρέπει να πληρωθούν. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα παζλ που προσωπικά πιστεύω ότι θα οδηγήσουν στην παραμονή της ομάδας της Β' Εθνικής. Να μείνει στην Β' Εθνική, αλλά με τα βαρύδια των 7 εκατομμυρίων ευρώ, τι να κάνει στην Β' Εθνική του χρόνου, όταν ο μεγαλομέτοχος θα έχει και τον Βραχνά, τους προηγούμενους ποδοσφαιριστές που θα τον κυνηγάνε, θα έχει τις οφειλές προς το δημόσιο που πλέον είναι ανελαστικές και το γνωρίζουμε, και παράλληλα θα έχει και τον κόσμο να απαιτεί, ο οποίος κόσμος που θέλουμε να το σχολιάσουμε αργότερα έχει ξεφύγει από τα όρια σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του, ειδικά οι οργανωμένοι με τον κύριο Πυλαδάκη. Πώς λοιπόν μπορεί να πολευθεί στην Β' Εθνική βάζοντας 3 καρπούζια ουσιαστικά κάτω από μια μάσκα. Πραγματικά θα είναι δύσκολο το έργο του. Πιο δύσκολο όμως ήταν τη φετινή χρονιά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή, και τη χρονιά αυτή υπήρχαν χρέη. Οι πληροφορίες είναι ότι η Λάρισα μείωσε λίγο τον αριθμό των χρεών. Όλα είναι διακανονισμένα, δεν υπάρχει κάποιο ληξιπρόθεσμο, δηλαδή και στην εφορία και στο ΙΚΑ, δηλαδή τα χρέη του δημοσίου είναι ληξιπρόθεσμα. Και αυτό είναι το μνημόνιο, το περιβόητο ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήταν ο Τούρκος ο Μετίν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο οποίος ζήτησε και αυτός αφαίρεση μείων 3 βαθμών. Και μιλάμε για ένα Τούρκο ποδοσφαιριστή, να πούμε την αλήθεια, ο οποίος έχει αμοιφθεί 1 εκατομμύριο ευρώ από την ΠΑΕΑΕΛ, κατά πληροφορίες που έχω, και έμεινε ένα υπόλοιπο 200.000 ευρώ. Εντάξει, τα χρήματά του είναι. Ναι, συμφωνώ. Εργαζόμενος είναι, οφείλει να πληρωθεί, για να πούμε την αλήθεια. Σίγουρο με την και ο Μπουμπουκαρή πήγαν την ΑΕΛ, κάναν προσφυγή. Διακανονίστηκε το χρέος με το περιβόητο ποδοσφαιρικό μνημόνιο. Άρα λοιπόν το ξεπέρασε κατά κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο σκόπελο. Τώρα θα έρθουν και επόμενες προσφυγές, είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχει υπόθεση Μπλάζεκ, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που ενδιαφέρουν την ομάδα. Κανόμπιο. Ναι, σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους να περάσουμε. Διότι από ό,τι κατάλαβα, λες ότι με τους ποδοσφαιριστές έχει βρεθεί χρυσή τομή. Με το ένα με τον άλλο τρόπο δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα σοβαρό στην πορεία της. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι θα λύνονται με το διακανονισμό που υπάρχει. Δηλαδή, κάθε φορά που θα δημιουργείται, θα πληρώνει οτιδήποτε, θα έρχεσαι σε ένα νέο διακανονισμό, θα μιλάς με τους μάνατζερ. Τώρα με τους φιλάθλους. Είδαμε πολύ σκληρή αντιμετώπιση από πλευράς φιλάθλων απέναντι στον κύριο Πυλαδάκη στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της ομάδας μεσοβδόμαδα την περασμένη Τετάρτη και είπανε πολλοί ότι αυτό ήταν η σταγόνα στο ποτήρι που ξεχύλισε. Δηλαδή ότι και να ήθελε αυτός ο άνθρωπος έστω και λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού του να κρατήσει την ομάδα δεν θα το κάνει γιατί δεν σε θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι σε πρόθεσή μια πόλη του... να κάνεις τι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η πρόθεσή του είναι να φύγει. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σόφρον άνθρωπος ο οποίος θα παραλάβει 7,5 εκατομμύρια χρέη να πληρώσει. Δηλαδή ουσιαστικά 7,5 εκατομμύρια. Ναι, γιατί αυτός δημιούργησε... παρέλαβε από τον προκάτοχό του χρέη κάτω του 1 εκατομμύριου. 2 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια. Ναι, δημιούργησε 7,5. Τη διαχείριση δεν την είχε άλλος. Ναι, Αποστόλη, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά ρωτάω εγώ. Πόσο κακό έκανε ο κύριος Πυλαδάκης που έκανε τα 2 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, όταν ολόκληρο ελληνικό κράτος τα 10 δις μέσα σε 20 χρόνια τα κάνανε 400 δις. Δεν βάζουμε τις αμαρτίες στο ζύγι όμως. Όχι, δεν τις βάζουμε στο ζύγι. Εγώ θα πρέπει να μου πεις πόσο κακό έκανε ένας άνθρωπος που έφτασε την ΑΕΛ σε έναν τίτλο στο κύπελο Ελλάδας. Μισό λεπτό, θα τα πούμε και αυτά. Στα ευρωπαϊκά κύπελα και να είναι πρωτοσέλιδο στη σελίδα της UEFA. Ναι, αυτά μπορώ να τα δεχτώ. Ναι, αυτή τη στιγμή.
τα χρέη της ομάδας του να δημιουργηθούν 5 εκατομμύρια χρέη σε μία δεκαετία, σε μία ποδοσφαιρική ομάδα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τεράστιο ο μέγεθος. Όταν η ομάδα αυτή παίζει επί 6 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα, κάνει μεγάλα βήματα, κάθε χρόνο κερδίζει και κάτι, κερδίζει κύπελο Ελλάδος, βγαίνει στους ομίλους του Europa League, αναδεικνύεται πέμπτη, παίζει play-off, δηλαδή υπήρχε μία πρόοδος. Φυσιολογικό ήταν ο κ. Πιλαδάκης να έβαζε κάθε χρόνο περισσότερα χρήματα, οι φίλοι να πιέζουν για μεγαλύτερες επιτυχίες και μοιραία λοιπόν ήρθε μια στιγμή με τα στημένα παιχνίδια όπως υποστηρίζει και ο ίδιος η ομάδα να υποβιβαστεί στη β' εθνική κατηγορία. Από εκεί και πέρα άρχισε το δύσκολο έργο της Λάρισας. Τώρα για τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Είναι αναμενόμενη αποστολή. Οι φιλάθλοι έχουν βρει τους πάντες. Στη Λάρισα να πούμε Καντώνιας, Σαμαράς. Δεν υπάρχει κανένα. Των προέδρων, ακριβώς. Δηλαδή. Εδώ βρήσαν τον Κόκαλη, οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί έχασε ένα πρωτάθλημα από τον πατέρα. Υπάρχει περίπτωση να εξομαλύνουν τις σχέσεις αυτές. Πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι οι επιτυχίες θα εξομαλύνουν τις σχέσεις. Δεν πιστεύω βέβαια ότι οι φίλοι κάνουν λάθος σε όλα. Και ο ίδιος ο κ. Πλαδάκης παραδέχτηκε ότι ναι, κύριε, δεν μπορεί να διοικηθεί η ομάδα από μακριά. Αυτό που λένε και οι φιλάθλοι. Αλλά νομίζω. Θα δούμε κάποιον. Πιστεύω ότι θα δούμε σε άλλο μοντέλο. Να έχει το μάνατζερ της ομάδας. Δεν θα πιστεύω. Δεν θέλω να το θεωρήσω προσωπικό. Ναι. Μπορεί να δούμε δύο-τρεις επιχειρηματίες να αναλάβουν. Αλλά υπό ποιους όρους, υπό ποιες συνθήκες, αυτό είναι ανάμεσα στη συμφωνία των επιχειρηματιών και του μεγαλομετόχου της ομάδας. Εφόσον παραμείνει ο κ. Πιλαδάκης και η ΑΕΛ επιλέξει τη Β' Εθνική. Ναι. Κατ' εμέ είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ωραία, το παίρνουμε ως δεδομένο. Ο στόχος θα είναι η άνοδος στην Νέα Ζηλανδία κάνει... ή ανασυγκρότηση. Όχι, δεν μπορεί να κάνει η Λάρισα διαφορετικά. Θα πω το εξής. Πέρυσι το καλοκαίρι χτίστηκε μία ομάδα με στόχο να παίξει απλά στη Β' Εθνική. Ακόμα και στην προετοιμασία κάναν πατσάρια σε ποιο κέντρο θα πάνε. Θυμάμαι η ομάδα πήγε στη Σαμαρίνα με ελάχιστο κόστος και με παίκτες όπου ήταν όλοι μέσα από τον ομό, όλες οι μεταγραφές είχαν αυτό το σκεπτικό. Ξαφνικά τον Ιανουάριο η ομάδα έκανε μια καλή πορεία θα την έλεγα, βρισκόμαστε ότι βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι και η εφτάδα που είναι το τυράκι στη φάκα για όλους, δηλαδή σου λέει δεν θα προλάβω την απευθεία άνοδο, αλλά άμα έρθω και έβδομος μπορώ να διεκδικήσω μια θέση στα play-off. Εκεί μοιραία παίχτηκε η αλλαγή σεναρίου της ΑΕΛ, η οποία ανακολουθούσε την ίδια ρότα από την αρχή, ότι κύριοι δεν κάνουμε πρωταθλητισμό τη φετινή χρονιά, βγάζουμε 3-4 παίκτες, προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα οικονομικά, δεν θα έλεγε ούτε κανένας φιλάθλος τίποτα, ούτε θα είχαμε αντιδράσεις. Εντάξει. Απλά άλλαξε ο στόχος της ομάδας κάτω από την πίεση του φιλάθλου. Και σου αλλάζει και τον τρόπο της... Δυστυχώς σε γοητεύει η ιδέα της ανόδου. Ναι. Μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να μου πεις για τον Τίμο Καβακά. Θα μείνει στην ομάδα. Εκτιμώ ότι αν παραμείνει πρόεδρος και μεγαλομέτωχος ο κύριος Πιλαδάκης, ο Τίμος Καβακάς θα είναι ο πρώτος προπονητής που θα συζητήσει. Αυτό είναι η δικιά μου, επαναλαμβάνω, εκτίμηση. Δηλαδή η παραμονή Πιλαδάκη ως Προέδρου ή ως Μεγαλομετόχου, εφόσον γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξεύρεση λύσης που θα αναλάβει τη διοίκηση της ομάδος, ο κύριος Καβακάς θα είναι ο πρώτος προπονητής που θα συζητήσει. Από την άλλη πιστεύω και ότι ο κύριος Καβακάς θα συζητήσει κάποιες εγγύησεις. Ποιες θα είναι? Σίγουρα αλλαγή σε μεγάλο μέρος του έμψυχου δυναμικού, 5-6-7 παίκτες. Το είπε αυτό στη συνέντευξη. Δεν το άκουσα να σου πω την αλήθεια, Αποστόλη. Το δεύτερο που θα ζητήσει είναι εγγυήσεις σχετικά με τα οικονομικά της ομάδος, γιατί και για τον ίδιο νομίζω ότι αν αποτύχει μια νέα χρονιά με τη Λάρισα θα είναι ένα πισωκύριμα στην προπονητική του καριέρα. Να διαχειρίζεται υλικό με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Φέτος, να πούμε την αλήθεια, Αποστόλη, μπορεί να λένε όλοι ότι είναι απλήρωτοι και είναι και μια καραμέλα. Απλήρωτοι παίκτες υπάρχουν από τα περασμένα χρόνια. Τη φετινή χρονιά, το 70 έως
είναι μικρά. Το 70 έως 80% των αμοιβών έχει καταβληθεί στους ποδοσφαιριστές. Με εξαίρεση 2-3 παίκτες, όπου έχουν μεγάλα συμβόλαια. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε.